Παρακαλώ. Καλημέρα σας κύριε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα. Πώς είστε? Μποντζόρνο, μποντζόρνο. Καλά. Μπράβο. Έχουμε τώρα ένα πρωτάθλημα πραγματικά γιαστημένο, δηλαδή που λέει και ο κύριος Κούγιας, είναι ένα φανταστικό πρωτάθλημα. Έτσι, ναι. Σκέφτεται δηλαδή να μην ήταν γιαστημένο τι θα είχε γίνει. Λοιπόν, ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις. Λέγαμε πέρσι ότι βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, νομίζω ότι φέτος είναι ακόμα καλύτερο. Εννοείται, γιατί τώρα μπαίνουμε, πάμε πέμπτη αγωνιστική, πάμε τώρα, ναι. Ναι, πέμπτη. Πάμε, τελειώνει ο πρώτος γύρος την άλλη εβδομάδα, θα μείνει και ένα παιχνίδι το που εξαρτάται. Και από χθες νομίζω είναι και 4 μέσα με 25%. Εγώ έτσι το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Ναι, εντάξει. Δηλαδή την προηγούμενη Κυριακή η ΑΕΚ ήταν φαβορή. Mm-hmm. Την Τετάρτη, ξέρεις, έμεινε ζωντανός ο Παναθηναϊκός, ξαναμπήκε λίγο Ολυμπιακός, και ο ΠΑΟΚ ήταν εκεί που ήταν στον ένα πόντο μπροστά, μετά ξαναπέρασε πρώτος. Δηλαδή, και τώρα μετά τα χθεσινά αποτελέσματα νομίζω είναι και 4 μοιρασμένοι, δεν ξέρω αν διαφωνείτε. Όχι, δεν διαφωνούμε. Ναι, όχι, εγώ διαφωνώ. Και Ολυμπιακός, εντάξει, δεν αυτό λέω ότι λέω, έχει 25 Ολυμπιακός, όχι, 25 ο ΠΑΟΚ. Ρε παιδί μου, το ακούω αυτό που λες με τον Ολυμπιακό, ότι ναι, όντως είναι μια απόσταση, δεν είναι και μικρή, αλλά είναι μέσα, πώς να το κάνουμε. Προφανώς είναι μέσα, προφανώς. Εκεί που έμοιαζε την περασμένη Κυριακή στο μείον 8 ότι έχει τελειώσει. Μην ξεχνάς ότι στο επόμενο παιχνίδι υποδέχεται τον πρώτο. Δεν είναι. Καταλαβες. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, δεν άρα είναι. Μπράβο. Το ΠΑΟΚ, ναι, ναι, ναι. Άρα δυνητικά, ναι, δυνητικά, ναι, μπορεί να γίνει το 4-1. Μπορεί να πάρει τον ένα πόντο. Ναι. Μπορεί να πάρει τον ένα πόντο και... από τον πρώτο. Ναι, ναι, αλλά θα και πρέπει να μην έχει κερδίσει και η ΑΕΚ τον Άρη για να είναι στο 1. Ναι. Γιατί διαφορετικά θα είναι, ναι, στο 3. Θα πρέπει να μην έχει κερδίσει και ο Παναθηναϊκός στη Λαμία για να είναι στο 1. Εντάξει, δεν είπαμε, ρε Μιχαλή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι... αν κερδίσει. Αν γίνει πίσω από τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, ας πούμε, στην απόσταση που είναι τώρα... εκτός εξαιρετικού απρόπτου, ο Ολυμπιακός για να πάρει πρωτάθλημα πρέπει να κάνει 6 στα 6 στην πραγματικότητα. Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει. Δεν είναι δεν και ξέρεις το πιο εύκολο. Προφανώς ποτέ δεν ξέρεις. Δηλαδή, αλλά δεν είναι δηλαδή και το πιο εύκολο πράγμα πέρυσι, να κάνεις. Διπλό στην Τούμπα, διπλό στη Λεωφόρο, νίκη μέσα με ΑΕΚ, νίκη μέσα με ΠΑΟ. Ναι, ναι. Απλά δεν ξέρω αν ισχύει και αυτό, γιατί πέρυσι λέγαμε, ας πούμε, ότι η ΑΕΚ πήγαινε να παίξει ένα τελικό με τον Παναθηναϊκό και λέγαμε ότι για να πάρει το πρωτάθλημα πρέπει να κάνει 3 στα 3. Και έκανε 1 στα 3. Όχι, mm-hmm, έκανε, συγγνώμη, μπερδεύτηκα, έπρεπε να κάνει 4 στα 4 και έκανε 2 στα 4. Και το πήγα το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Δεν ξέρεις πώς θα μοιραστούν οι βαθμοί, δεν ξέρεις... γι' αυτό είναι ωραίο αυτό το πρωτάθλημα. Εδώ παιχνίδι, ας πούμε, χθεσινό παιχνίδι, είχε κρυθεί και ξαναζωντάνεψε και τελικά έλεξε σώπαλο. Ήταν ένα παιχνίδι που είχε τελειώσει. Το θέμα τώρα είναι ότι και η ΑΕΚ, επειδή για την ΑΕΚ μιλάμε, είναι και αυτή μέσα στο πρωτάθλημα κανονικά. Δηλαδή, θα πρέπει για να το χάσει το πρωτάθλημα, θα πρέπει να την νικήσουν οι αντιπαλοί της. Δηλαδή, έχει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ να παίξει άλλη μια φορά με τον καθένα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, δεν έχει δείξει... να ξεκινήσουμε τον ΠΑΟΚ που ήταν το χθεσινό μάτς. Δεν έχει δείξει να μάτσει με την ΑΕΚ κάποια ανωτερότητα. Δηλαδή, και στα δύο τελευταία παιχνίδια ισοφάρισε το 89. Μπράβο του, το πάλεψε στο τέλος και ισοφάρισε. Αλλά ισοφάρισε το 89. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι φάνηκε κάποια διαφορά τεράστια των ομάδων υπέρ του ΠΑΟΚ. Σαφώς και η ΑΕΚ, αν ήταν στη θέση του ΠΑΟΚ, φαντάζομαι θα υπήρχε ένα πανηγυρικό κλίμα. Όταν χάνεις ένα παιχνίδι και ξαφνικά δεν το χάνεις. Σίγουρα είναι χαρά. Δηλαδή και στη Λεωφόρο, αν η ΑΕΚ κατάφερε να ισοφάρισε το 90, θα πανηγύριζε πολύ. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν λέω γιατί. Ότι πανηγυρίστηκε, αλλά στην εικόνα των αγώνων η ΑΕΚ τώρα έχει να παίξει με τρεις ομάδες. Η μόνη ομάδα που την έχει νικήσει είναι ο Παναθηναϊκός σε ένα παιχνίδι που, εντάξει, έκανε και πολλά λάθη και σπάνια λάθη. Γιατί δεν είχε χθες σχέση, ας πούμε, τα γκολ που είχε το Παναθηναϊκό με τα χθεσινά, που παρότι και χθες είναι από αδράνειες εκεί στο σημείο που έγιναν. Έχει να παίξει με τον Ολυμπιακό που έχει δύο νίκες και μία ισοπαλία. Και έχει να παίξει με τον ΠΑΟΚ που έχει μία νίκη εύκολη στην αρχή, βέβαια, εντάξει, αυτό είναι παλιό τώρα πλέον πολύ, και δύο ισοπαλίες στο 89, μία στην Τούμπα και μία στη Φιλανδία. Εντάξει, επειδή μιλάμε για την ΑΕΚ όμως,
Έχει αξία, ρε Κώστα, να σταθούμε λίγο περισσότερο στο γεγονός ότι η ΑΕΚ χθες ένα δικό της παιχνίδι κατάφερε και το έκανε διεκδικούμενο και τελικά έχασε 2 βαθμούς. Και αυτό είναι μια. Αυτό ξέρεις, δίνεις μια συνέχεια στην κουβέντα των προβληματικών εντός ή εκτός εισαγωγικών εμφανίσεων της ΑΕΚ στα play-off μέχρι στιγμής. Okay. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή το τι θα κάνουν οι άλλοι. Που η ΑΕΚ το είχε ελέγξει εύκολα. Δεν είχε δηλαδή ο ΠΑΟ κάποιες φάσεις. Ούτε δέχτηκε γκολ μετά από μια πίεση συνεχή ή περιμένοντας στο τέρμα της πότε θα μπει μπάλα μέσα. Δηλαδή αν δείτε και τα highlight, δηλαδή κάποιος οι ευκαιρίες του ΠΑΟ είναι μια κεφαλιά του και 2 ώρα στο corner στο πρώτο ημίχρονο και μετά είναι τα 2 γκολ. Το θέμα είναι ότι μετά το 2-1 που για μένα υπάρχει και στις 2 φάσεις 2 φορές που έχουν σαμάτα τον Κατσίνοβιτς και στη μία τον αναγκάζει να διώξει την μπάλα πολύ κοντά γιατί χάνει τον πραγματισμό του εκεί πέρα και η μπάλα μένει ζωντανή κοντά στην περιοχή τέλος πάντων ενώ θα έφευγε. Απλά το λέω γιατί φάνηκε, φαίνεται στο replay ποιος το δει. Μετά το 60 είναι πραγματικά εκεί είναι σαν να πέφτει ένα μαύρο σύννεφο στο γήπεδο. Και αυτό το πράγμα το έχουμε δει πολλές φορές δυστυχώς να συμβαίνει. Δυστυχώς. Όχι δυστυχώς. Το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Ότι όσο πιο άνετα θεωρείς ότι έχεις κάτι στα χέρια σου, όταν αρχίζει πάλι να γίνεται διεκδικήσιμο, το συνέχεια το πλεονέκτημα το έχει ο άλλος που έρχεται από χαμένο παιχνίδι. Είναι αυτό που λέει το momentum. Ναι, ξεστή. Ναι, αυτό δεν κατάφερε χθες να το διαχειριστεί, να το διώξει τέλος πάντων. Το τέλεσμα να έρθει αυτή η φάση στο 89 και να δεχτεί γκολ. Δηλαδή, και μετά το... ήταν σαν... δεν ξέρω, σαν να λειτουργήσε σαν λύτρωση, ας πούμε, τον γκολ που δέχτηκε. Γιατί μετά κάνει και στο corner του Μάνταλου, είναι σημαντική ευκαιρία, παρότι δεν υπάρχει στα highlights. Δηλαδή είναι 2 παίκτες μπροστά στο δέρμα και η μπάλα περνάει ανάμεσά τους με κάποιο τρόπο. Νομίζω περνάει μέσα από τα πόδια του Σιμάνσκι, που είναι 1 μέτρο από το τέρμα, μπροστά στο τέρμα. Του Κοτάρσκι, που και okay, χθες για να είμαστε δηλαδή, να το πούμε σφαιρικά, θεωρώ ότι και ο Κοτάρσκι και ευθύνη στον κόλ και γενικά δεν ήταν σε μια μέρα που ήταν πολύ ευάλωτο χθες. Έχει κάνει αυματάκι δεξιά στην εκτέλεση του Άμραμπατ γιατί φοβάται μάλλον θα βρει την μπάλα ο Βίντα στο πρώτο δοκάρι. Ναι, ήταν εντάξει. Δεν περίμενε απευθείας εκτέλεση και είναι σε εγρήγορση για το τι θα συμβεί στη σέντρα. Και όταν καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει σέντρα, αλλά υπάρχει απευθείας εκτέλεση, αργεί. Είναι ήδη αργά, μάλλον. Ναι, δεν θέλω να το αφαιρέσω και από τον Αμπραμπάτ γιατί ήταν μια ιδιοφυής ενέργεια. Αλλά και πρέπει να και ο άλλος να κάνει κάποιο λάθος. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι ξαναμπήκε ο Πάοκ στο παιχνίδι και μετά για 25-27 λεπτά η ΑΕΚ δεν κινδύνευσε, αλλά δεν είχε και έναν μηχανισμό, δεν έβγαλε ένα μηχανισμό να φτιάξει μία-δύο φάσεις ακόμη. Βέβαια ο Πάοκ, η αλήθεια είναι, δεν ανοίχτηκε. Δηλαδή δεν βγήκε μαζικά μπροστά να γυρίσει το παιχνίδι όπως έκανε η ΑΕΚ, ας πούμε, στη Λεωφόρο, που άφησε πίσω χώρους που μπήκαν όλοι μπροστά και πίεσαν. Χωρίς να δημιουργήσει ηλικία μεγάλες ευκαιρίες στη Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να παίζει το παιχνίδι απλά με καλύτερη ψυχολογία. Αυτή νομίζω ήταν η διαφορά. Όχι κάτι παραπάνω δηλαδή. Δεν υπήρξε μια πίεση και δεν υπήρξαν και πολλοί χώροι πίσω για να μπορέσει να βγάλει την κόντρα. Πάντως στο διάστημα, στο διάστημα 55-90 είναι απούσα επιθετικά η ΑΕΚ. Ναι. Εγώ λέω ότι ακόμα και στο... και το, όταν θες να εστιάσεις στα ζητήματα της ομάδας, καταρχάς, το να σου γυρίσουν από το 2-0 στο 2-2, λες εσύ στην ΑΕΚ είχε να συμβεί 7,5 χρόνια εντός έδρας. Αλλά στην φετινή ΑΕΚ έχει ξανασυμβεί. Το έχει γυρίσει ο κάτω από την ζώνη του υποβασμού Πανατολικός. Ναι, το έχει γυρίσει ο Πανατολικός, βέβαια. Της έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Το 1-0 να γίνει 1-1. Να χάσει βαθμούς ή να χάσει μάτς στα οποία προηγήθηκε στο σκορ. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το διάβασα. Το λέω 19 βαθμοί. 19 βαθμοί. Σίγουρα βέβαια υπάρχουν και παιχνίδια που και η ΑΕΚ θα έχει κάνει κάτι όταν έχει δεχτεί πρώτη γκολ. Ναι, προφανώς. Όταν είσαι ομάδα πρωταθλητισμού, το σύνηθες είναι να κάνεις ανατροπές.
Δεν είναι το σύνθετο να σου κάνουν. Και προφανέστατα η ΑΕΚ εξακολουθεί, δεν το λέω ως πρωταθλήτρια, γιατί μπορεί ως πρωταθλήτρια η επόμενη χρονιά να είναι πάρα πολύ κακή σεζόν. Η ΑΕΚ είναι απολύτως ξεκάθαρο από την πρώτη μέχρι την τελευταία. Είναι η ομάδα που ήταν όλη τη χρονιά μέσα στο πρωτάθλημα. Σωστά. Ή μπροστά ή πίσω, λίγο πίσω, λίγο μπροστά. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα γενικό φαινόμενο που ισχύει από το Σεπτέμβρη μέχρι τον Απρίλιο. Που είναι προς εξέταση. Αν εξαιρέσεις, συγγνώμη σε λίγο, αν εξαιρέσεις τον ΠΑΟΚ πάντως, και οι τρεις άλλες ομάδες δεν πήραν αυτό που έδειχναν τα παιχνίδια σε πολλά παιχνίδια. Σε πολλά παιχνίδια. Ναι. Δηλαδή ναι. Εντάξει, μπορεί να πήρανε όλοι κανένα δυο που μπορεί και να μην το αξίζαν, ας πούμε. Ναι, επειδή για τον Ολυμπιακό είναι δύσκολο να την κάνει συνολικά αυτή την εικόνα. Είναι τρεις διαφορετικοί προπονητές, είναι διαφορετικές ομάδες. Είναι τρεις Ολυμπιακοί, εντάξει. Ναι. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο να βρεις τη ρίζα του προβλήματος. Είναι τρεις Ολυμπιακοί, δεν το συζητάμε. Αλλά για μένα πρόβλημα και θες. Καταρχάς, αυτό που λέω δεν το λέω για να πω ότι δεν έχεις δίκιο. Απλά ο ΠΑΟΚ το είχα ξαναπεί και στο τέλος κανονικής περιόδου το λέω και τώρα ότι το μεγάλο μπράβο που το αξίζει για μένα είναι ότι σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια πήρε αυτό που άξιζε και σε κάποια ίσως πήρε και κάτι παραπάνω. Αυτό λέω. Mm-hmm. Δηλαδή και αυτό τον έχει φέρει εκεί που είναι. Δηλαδή ναι. Είναι πρώτος και έχει και να παίξει τρία παιχνίδια στην Τούμπα. Έχει βγάλει ήδη τα δύο ντέρμπι τα μεγάλα εκτός έδρας αίτητος με 4 πόντους. Ναι. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι έχει το καλύτερο της ημίχρονο το τελευταίο διάστημα. Χθες το πρώτο δεν δημιουργεί όσο θα έπρεπε με βάση την εικόνα του μάτς. Δηλαδή σε ένα ημίχρονο που ήταν πολύ καλή δεν μπορείς να πεις ότι έπρεπε να τελειώσει κάτι περισσότερο από ένα 0. Στην πραγματικότητα στη μία μεγάλη της φάση το είδες το παιχνίδι το μετέδωσες. Νομίζω σημαντικό ρόλο έπαιξε ότι ο Γκαρσία είχε από νωρίς πρόβλημα. Δηλαδή έπαιξε το 50%. Πιθανόν να είναι. Εντάξει, και αυτό το πρόβλημα. Γίνεται μια πάσα φίλε στον Γκαρσία που το έχει τον Κουγεράκη. Είναι γρήγορο ο Κουγεράκη, δεν λέω. Να, ναι. Αλλά τον αφήνει ένα μέτρο πίσω. Τον Γκαρσία. Δεν είναι. Πολύ σπάνιο. Πολύ σπάνιο να συμβεί. Ναι. Δεν υπάρχει. Και μετά όταν μπήκε ο Πόνσε έχει αλλάξει ο ρυθμός του αγώνα. Δηλαδή δεν μπορούσε να φανεί. Ο Πόνσε ήταν δύσκολο να φανεί έτσι όπως είχε πάει το παιχνίδι γιατί άρχισε να παίζεται στο κέντρο το μάτσο ουσιαστικά. Και ο Πόνσε πιο πολύ έκανε δουλειά. Να πιέσει μπροστά παρά να συμμετέχει σε φάσεις γιατί δεν γίνανε όπως είπατε και εσείς πριν δεν έγιναν καταστάσεις και αυτό ο τύπος παιχνιδιού δεν ταιριάζει τόσο πολύ δηλαδή με κανονικό Γκαρσία χωρίς πρόβλημα πιστεύω μια-δυο κόντρες θα βγαίνανε σε αυτό το διάστημα. Παρότι λέω και πάλι ότι ο ΠΑΟΚ δεν ανοίξει και αυτό όμως θα μου τρέψει να σου πω Κώστα και αυτό πρόβλημα διαχείρισης είναι. Διότι παίζει, πρόβλημα διαχείρισης. Παίζει 85 λεπτά με τον Ολυμπιακό, παίζει βασικός με τον Παναθηναϊκό, ξεκινάει βασικός εχθές ενώ ξέραμε ότι είναι ένας προσβεστής. Λες του Γκαρσία το βέβαια, πρόβλημα. Βέβαια. Ναι εντάξει κοίτα, ρε παιδί μου έπαιξα δύο παιχνίδια μισά, δηλαδή όχι έπαιξε το 80 ας πούμε το 100 του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό και έπαιξε και στη Λεωφόρο μισό παιχνίδι, ουσιαστικά ένα ημίχρονο. Εντάξει δεν είναι και κάτι τρομερό. Ναι. Δεν είναι και κάτι τρομερό. Τέλος πάντων, φέτος είναι προβληματική η σεζόν για αυτόν από τους τραυματισμούς. Ναι, είναι ταλαιπωρείται. Υπάρχει πρόβλημα. Και τελειώνω με το για μένα κρίσιμο ζήτημα ότι στην κορυφαία κατάσταση, στην κρίσιμη κατάσταση του πρωταθλήματος, κάποιοι σημαντικοί παίκτες ΑΕΚ είναι εντελώς ντεφορμέ. Το ότι δεν έπαιξε ούτε λεπτό χθες ο Τσούμπερ, ας πούμε, φανερώνει πόσο ντεφορμέ είναι. Ναι. Ναι, εντάξει, μπορεί να το χρειαζόταν και αυτό. Να πω ότι επειδή είχα πει για το θέμα του δεύτερου επιθετικού, νομίζω χθες πήγε καλά αυτό. Δηλαδή ο Κατσένοβιτς πήγε καλά εκεί πέρα. Και πήγε και ένα φανταστικό γκολ. Πραγματικά το πρώτο γκολ είναι πάρα πολύ ωραίο γκολ. Δηλαδή από αυτά τα γκολ που χαίρεσαι να βλέπεις το πόσο γρήγορα και πόσο σωστά έφτασε η ΑΕΚ μπροστά στο τέρμα του ΠΑΟΚ, ας πούμε, και μάλλον τον γκολ ο Γκάτσι. Έχουμε τζόρμα. Έχουμε...